Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι η Χρυσή και σήμερα έχω έρθει στη Σύρο για να συναντήσω τον ερευνητή του κυκλαδικού πολιτισμού, Λούι Ρούσο. Βέρο Συριανό, παλιό ναυτικό και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Του ζήτησα να μου μιλήσει για τις ανακαλύψεις που έχει κάνει και για τον τρόπο που συσχετίζει τη μυθολογία μας με τα ευρήματά του. Μιλούσαμε για αρκετές ώρες και όλα αυτά που μου είπε θα τα μοιραστώ μαζί σας στα επόμενα βίντεο που θα ανεβάσω. Σήμερα ξεκινάμε από την άποψή του για τα κυκλαδικά ειδόλια. Λοιπόν, εξηγήστε μας πώς λειτουργούν τα ειδόλια. Τι σημαίνουν αυτά τα ειδόλια? Αυτά τα ειδόλια. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι θα είχαν κούκλες για να παίζουν τα παιδάκια, ότι ήταν για θεές. Και κάτι τέτοια. Mm-hmm. Επειδή δεν τα πίστευα εγώ αυτά, άρχισα και τα μελέτησα. Και από διάφορα μάρμαρα που βρήκα σε ένα σπηλιαράκι μέσα, έβγαλα το συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο ήταν. Όπως αυτή η κατασκευή, μέσα εκεί, αλλά πιο μεγάλη βέβαια. Και έφτιαξα αυτή την κατασκευή. Πώς λειτουργεί αυτή η κατασκευή? Όταν ο ήλιος μεσουρανεί, η σκιά αυτή εδώ είναι πάνω στο άσπρο μάρμαρο. Ακριβώς. Για δευτερόλεπτα είναι. Δεν είναι για πολύ. Εκείνη τη στιγμή, στις 21 Δεκεμβρίου, η σκιά αυτή είναι πάνω στο μάρμαρο, σε όλο το μάρμαρο. Από εδώ μέχρι εδώ πέρα. Αυτό είναι τοποθετημένο εδώ πέρα. Και εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ο ήλιος είναι ακριβώς πάνω από τη μύτη σε αυτό το κυκλαδικό ειδόλιο. Μάτια δεν έχει, αλλά έχει μύτη για να ξέρουμε πού είναι τα μάτια του. Αν σκαλίζανε μάτια, θα πιάνε ένα χώρο αυτά και δεν θα ήξερες στο πάνω μέρος των ματιών, στο πάνω μέρος των ματιών. Εσύ το έχει φτιάξει έτσι που να μην έχει μάτια, αλλά μόλις πάει πάνω από τη μύτη, που ξέρουμε πού είναι τα μάτια μας, να είναι ακριβώς. Στις 21 Δεκεμβρίου λοιπόν, είναι ο ήλιος εκεί. Αρχίζει ο χειμώνας. Από εκείνη την ημέρα ο ήλιος αρχίζει και ανεβαίνει και η σκιά αυτή μέρα με τη μέρα έρχεται προς τα εδώ. Αυτό κοιτάζει στις 52 μοίρες, πιο ψηλά από εκείνο. Είναι τοποθετημένο εδώ. Στις 21 Μαρτίου η σκιά πέφτει πάνω σε αυτήν εδώ τη κυρία στα μάτια. Ακριβώς. Το μεσημέρι. Έτσι ξέρουμε ότι τέλειωσε ο χειμώνας και αρχίζει η άνοιξη. Πάει αυτό. Εδώ έχει ένα άλλο το οποίο έχει, το έσπασε που είναι πολλά κομματάκια, δεν μπορώ να το. Πιο μικρό είναι λίγο, που κοιτάει σε 70 μοίρες. Σε 70 μοίρες ο ήλιος είναι στις 13 Μαΐου. Εδώ στις Κυκλάδες. Και είναι στα μάτια, σε αυτό το μικρό που λείπει από εδώ. Είπαμε τώρα είναι σπασμένα, δεν μπορούμε να τα πούμε. Τελειώνει η άνοιξη. 13 Μαΐου τελειώνει η άνοιξη και αρχίζει το καλοκαίρι. Είχαν 5 εποχές τότε. Mm-hmm. Και αρχίζει το καλοκαίρι. Δηλαδή, εδώ στις 21 Μαρτίου είναι η ησημερία. Μετά πάμε 13 Μαΐου που αρχίζει το καλοκαίρι. Ο ήλιος αρχίζει να ανεβαίνει μέχρι 21 Ιουνίου. Και έρχεται στα μάτια αυτήν εδώ που κοιτάζει σε 76 μοίρες, πιο ψηλά από όλα. Είναι στα μάτια αυτήν η σκιά. Ξέρουμε είναι η μέση του καλοκαιριού και το θερινό ηλιοστάσιο. Η θερινή τροπή δηλαδή. Mm-hmm. Από εκείνη την ημέρα ο ήλιος αρχίζει πάλι και κατεβαίνει και η σκιά πάει προς τα εδώ. Όταν ξανάρθει στο μικρό αυτό εδώ, είναι 3 Αυγούστου. Τελειώνει το καλοκαίρι. Προχωράει και έρχεται εδώ, σε αυτήν πάλι, που είναι 22-23 Σεπτεμβρίου, δεν είναι σταθερή ημέρα. Mm. Από τις 2 Αυγούστου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, είναι αυτή η πέμπτη εποχή που είχαν. Άλλη εποχή. Εγώ λέω ότι ήταν μια εποχή, είναι μια εποχή που η γη εγκυμονεί. Αυτό είναι έγκυος.
Δηλαδή, έχουν φυσήξει τα μετέμια όλο το καλοκαίρι εδώ στις Κυκλάδες, έχουν σκορπιστεί οι σπόρες στα χωράφια και η εγκυμονή. Περιμένει λοιπόν τώρα να μπει το φθινόπωρο, να βρέξει να φυτρώσουν πάλι. Μετά από εκείνη την ημέρα, ας πούμε, στις 21-22 Σεπτεμβρίου που είναι στα μάτια αυτούς, πάει πάλι 21 Δεκεμβρίου στα μάτια της τελευταίας. Και έχω μετρήσει με ακρίβεια δευτερολέπτων ένα ηλιακό έτος. Ναι. Και όλες τις εποχές. Και αυτός ο κύριος που κάθεται εδώ, όταν το προσέξεις αυτό, τα πόδια του δεν πατάνε κάτω. Αυτά είναι ακριβώς αντίγραφα. Ναι. Μουσιακά αντίγραφα, δεν είναι τουριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν και ένα σφραγιδάκι από κάτω για να, μην τα, να τα ξεχωρίζεις από τα αληθινά. Δεν πατάει κάτω και, γίνεται και πλάτη του λίγο πίσω. Δεν μπορεί να κάθεσαι ένα καρεγλάκι που να μην ακουμπάνε τα πόδια σου κάτω και να γίνεις και λίγο πίσω. Μερικά δευτερόλεπτα θα κάτσεις, δεν μπορείς παραπάνω. Άρα, τι πρέπει να γίνει. Εδώ έχω κάνει λακκουβίσες που μπαίνουν τα πόδια του και τα μπροστινά πόδια από το καρεγλάκι και στέκεται όρθιος. Είναι η πλάτη του το 90 μοίρες. Στις 21 Ιουνίου που είναι στα μάτια αυτήνης, είναι και στα μάτια εκεί του Μπάρμπα. Πρέπει να αλλάζανε χρόνο εκείνη την ημέρα. Δηλαδή είναι η μόνη ημέρα που σίγουρα θα έχει ήλιο το μεσημέρι. 21 Ιουνίου. Σε άλλες εποχές μπορεί να, να είναι συννεφιά αυτή τη μέρα. Λοιπόν, αλλάζανε χρόνο. Και σου λέει σήμερα γλεντήστε το. Όπως κάνουμε ακόμα και τώρα και εμείς. Πρωτοχρονιά. Αυτά είναι για την ώρα. Έτσι. Με λίγα λόγια. Τώρα. Αυτή η κατασκευή υπάρχει σε ένα σπηλιαράκι μέσα, στη Σύρο. Είναι περίπου σαν την αυλή, περίπου 15 τετραγωνικά είναι. Αλλά είναι, το πάτωμά του είναι τεχνητό, το έχουν βαθύνει 2 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Το έχουν βαθύνει. Και μέσα εκεί λοιπόν υπήρχε ένα τέτοιο. Τώρα βέβαια υπάρχει το οριζόντιο μάρμαρο σπασμένο. Το κάθετο είναι βαρύ και είναι χτισμένο σε ένα τείχο, σε μια μεριά εκεί, το έχουν ακουμπήσει πάνω εκεί. Από εκεί έβγαλα το συμπέρασμα ότι είναι αυτή τη δουλειά κάνανε. Και δεν τα είχα, δεν μπορείς να κάθεσαι να πελεκίσεις όλο αυτό, να το φτιάξεις από ένα κομμάτι μάρμαρο και να το δώσεις σε ένα παιδάκι και μόλις το πιάσεις, να το πέσεις κάτω και να σπάσει. Και κάνανε και τόσες χιλιάδες, κάνανε πολλά τέτοια. Πολλά τέτοια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα, όχι, δεν τελειώσαμε, θα συνεχίσουμε για αυτά. Πάμε όμως να κάτσουμε. Λοιπόν, μου λέγατε ότι αυτή η κατασκευή, όπως τα ειδόλια αυτά, βρέθηκαν γύρω-γύρω από τη Σύρο. Σαν στις Κυκλάδες, στα νησιά του Κυκλάδες, αλλά στα νησιά που είναι γύρω από τη Σύρο. Ναι. Και κάποιος είχε κάνει αυτή την κατασκευή. Είχε βρει αυτή την πατέλα. Και έφτιαχνε τα κυκλαδικά ειδόλια, του έφτιαχνε μια τέτοια κατασκευή. Έδινε σε κάποιους, έβαλε μια σε κάθε νησί. Ήταν κάποιος που είχε εξηγήσει πότε και πότε αλλάζουν οι εποχές με αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως. Έτυχε τώρα κάποιο αυτό να του πέσει και να σπάσει τον ανθρώπο. Ένα από αυτά. Το έβαλε στην άκρη. Αυτός κάθε χρόνο γύρναγε και του έπαιρνε τη μισή σοδειά. Και αν είχε και κανένα σπασμένο, το έπαιρνε και του βάζει. Ένα άλλο. Ή αν ήταν ένα πιο μεγάλο. Γιατί αυτά δεν έχουν όλο το ίδιο ύψος. Και είναι ανάλογα με το ύψος, πάει πιο μπροστά ή πιο πίσω. Θέλω να καταλήξω ότι το έπαιρνε το. Δεν του το άφηνε το παλιό αυτό. Ναι. Το σπασμένο. Κάτσε πολλά. Του έπαιρνε τη μισή σοδειά. Κάποια στιγμή. Αυτός. Αυτός ήταν ένας βασιλιάς εδώ στη Σύρο, για να σου καταλάβεις, ο οποίος είχε ένα γιο που τον κλέψανε οι πειρατές. Και επειδή ήταν γέρος και δεν είχε και άλλο παιδί να αφήσει για να γίνει βασιλιάς,
ήταν και γέρος, δεν πρόκειται να κάνει κι άλλο παιδί να μεγαλώσει, να του μάθει όλα αυτά. Μάζεψε όλα τα κυκλαδικά ειδόλια από όλα τα νησιά, έσπασε τις κατασκευές αυτές, πήρε όλα τα κυκλαδικά, όλα όσα υπήρχαν σπασμένα και γερά τέτοια, τα κοπάναγε στη μέση, τα έκανε σε τρία κομμάτια, το κεφάλι, το στήθος και τα πόδια. Πήρε λοιπόν όλα τα... Από την αξία αυτός δεν ήθελε να βρουν αυτή την πατέντα άλλοι και να γίνουν βασιλιάδες αυτοί, ας πούμε, να κάνουν κουμάντο. Δεν θα τα κρύψει, αν γυρνούσε καμιά φορά ο γιος του, που ήξερε τι θα κάνει, να συνεχίσει. Τα πήρε λοιπόν αυτά τα κομμάτια, όλα τα πόδια, ας πούμε, όπως και τα βρήκανε στην Κέρο, ας πούμε. Τα έβαλε σε μια κρύπτη μέσα, μόνο τα πόδια. Σε μια άλλη κρύπτη πιο αλλού, το στήθος. Τα κεφάλια δεν τα έχουν βρει ακόμα. Στην Κέρο δηλαδή έχουν βρεθεί αυτά, τα πόδια και... Σπασμένα όλα. Σπασμένα όλα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα με που βρήκανε τα στήθια, αν ταιριάζει, τα πρώτα που βρήκανε, ας πούμε, τα 860 που ήτανε, δεν ταιριάζει κανένα, δεν ενωνόταν κανένα. Τα άκρυψε στην Κέρο. Γιατί στην Κέρο? Η Κέρο ήταν ένα κατοίκητο νησί. Δεν είχε ούτε ζώα πάνω, ούτε τίποτα. Και οι πειρατές δεν πήγαιναν σε ένα τέτοιο νησί, τι να κάνουν. Ούτε ζώα είχε να πάρουν για να φάνε, ούτε ανθρώπους να πάρουν, ξέρω εγώ, να τους πουλήσουν. Και τα πήγε εκεί. Να ξαναν πας στο Κουφονήσι, ανατολικά, και δεις την Κέρο, είναι σαν να είναι ένα κυκλαδικό ειδόλιο, ξαπλωμένο στη θάλασσα. Mm-hmm. Έχω τώρα φωτογραφίες, αλλά πού είναι. Είναι ακριβώς, μόνο από ένα σημείο φαίνεται εγώ μέσα αυτό. Να τα πήγε εκεί και τα άκρυψε. Αυτά είναι για τα κυκλαδικά ειδόλια. Και αυτή την ιστορία για το βασιλιά αυτή πώς την ξέρετε? Είναι ένα παραμύθι που μου λέει η αγιά μου. Α, το τοπικό εδώ παραμύθι τοπικό, που το λέει, μέσα στην παράδοση. Μέσα στην παράδοση ένα παραμύθι που μου λέει η αγιά μου. Μου λέει ένας, ήταν ένας γερός βασιλιάς και ένα παιδί. Πλούσιος βασιλιάς, του το κλέψαν οι πειρατές, γέρος ήταν, δεν μπορούσε να κάνει άλλο παιδί. Ο θησαυρός που είχε, λέει, ήταν μια γουρούνα με 12 γουρουνάκια. Ναι. Αλλά αυτή... Χρόνος. Όχι. Α, οι 12 μήνες, όχι. Όχι, όχι. Μια γουρούνα με 12 γουρουνάκια. Όλο το μυαλό πήγαινε ο θησαυρός, γουρούνα με γουρουνάκια, μια χρυσή γουρούνα με χρυσά γουρουνάκια. Αφού έκρυψε λοιπόν το θησαυρό του, αυτός που είχε, που αν γυρίσει ο γιος του να τον βρει, να ξαναγίνει βασιλιάς, είπε στους ντόπιους εδώ πέρα, ως όποιος βρει το θησαυρό, αυτός θα γίνει βασιλιάς. Αλλά για να βρείτε το θησαυρό, πρέπει ο ήλιος να ανέβει 3 φεγγάρια. Εκεί τελειώνει το παραμύθι. Πώς θα βρεις το θησαυρό στη γη όταν κοιτάς τον ήλιο και το φεγγάρι ψηλά? Και πώς να ανέβει ο ήλιος 3 φεγγάρια? Που κανένας δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια βραχογραφία. Κατάστασε να το φτιάξω. Πάλι στο ίδιο βουνό, λίγο πιο πάνω από εκεί που είναι αυτή εδώ η μεγάλη. Αυτή εκεί. Μην χάσετε το επόμενο βίντεο, όπου ο κύριος Λούις Ρούσος μας εξηγεί αυτή τη βραχογραφία, που για να τη διασώσει, τη μετέφερε σε πιστή αντιγραφή, σε πιστή αναλογία, στη βεράντα του σπιτιού του. Και κρύβει μέσα πληροφορίες για τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, πατήστε εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι, για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Μέχρι να τα ξαναπούμε, πολλά φιλιά!